πας και λες πόσες φορές θα το πω. Θα πεις το σ' αγαπώ. Τα συναισθήματά μας δεν σημαίνει ότι τα ξέρει ο άλλος και δεν χρειάζεται να τα πούμε. Όταν μιλάς θετικά στο παιδί, θα αποφύγει να κάνει συμπεριφορές που προσβάλλουν τον άλλον. Και πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, ως κέντρο πρόληψης μιλάω τώρα, είναι η καλή συνεργασία οικογένειας και σχολείου. Γιατί όταν αυτό υπάρχει, μεταφέρεται πολύ εύκολα και στα παιδιά. Και όταν κάποια θέματα φύγονται από τους δασκάλους, ως γονείς καλό είναι να τα ακούν. Εντάξει, γιατί δεν σας κρύβω, μας καλούν σε πάρα πολλά σχολεία και βλέπω και το ενδιαφέρον των δασκάλων. Εντάξει, και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπεις. Σήμερα είχα μπει σε μια τάξη εδώ στο σχολείο και πραγματικά το μήνυμα αυτό το πέρασε και ο δάσκαλος και η Ευαγγέλη στα παιδιά. Λίγο. Γιατί το τονίσατε πάρα πολύ ότι σημαντικό είναι και οι γνώσεις, αλλά πιο σημαντικό είναι και το δικό σας συνέστημα και αυτό που κάνουμε. Κάνουμε ένα ωραίο έτσι υλικό με τα παιδιά εκεί, με το υλικό με τις 11 γάτες, που θα δούμε, θα κάνουμε την θεατρική παράσταση. Και είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι να εξετάζουμε. Σημαντικές οι γνώσεις, στην πνευματικότητα του σώμα, αλλά πιο σημαντικό είναι και η ψυχή μας. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τις πληγές του σώματος τις φτιάχνεις, τις ψυχής, όσο πιο νωρίτερα τόσο καλύτερα είναι να μην τους κουβαλάμε ως ενήλικες.